Καλημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Κάνω αυτό το βιντεάκι για να σας πω κάτι που μου συνέβη εχθές σε ένα μου βίντεο. Λοιπόν, και συγκεκριμένα στο πρώτο μου βίντεο για τα μαθόρεματα, για τη νέα σειρά στο κανάλι μαθόρεματα. Λοιπόν, αφού έβγαλα το βίντεο, το γύρισα, καταρχήν το βίντεο αυτό το είχα γυρίσει την προηγούμενη μέρα και το ανέβασα την επόμενη. Λοιπόν, και το ανέβασα την επόμενη. Τι έγινε τώρα. Κατά περίεργο τρόπο, μόλις ανέβηκε, μάλλον με το που ανέβηκε, πήγα στο διαχειριστή βίντεο και σε αυτό το βίντεο που θα δείτε και στην εικόνα, δηλαδή που γράφω το πρώτο μου βίντεο για τη νέα σειρά μαθόρεματα αλλαγή λάστιχο πλυντηρίου, δεν ξέρω πως μου είχε από εδώ κάτω αριστερά στο κάτω μέρος του βίντεο μου είχε το, ξέρετε, αυτό που λέει το κίτρινο που είναι σαν πώς το λένε τώρα, που είναι σαν τρίγωνο και έχει μέσα το ερωτηματικό που θεωρείται αυτό ότι είναι προσοχή σε κάτι, αυτό, και μου έγραψε δίπλα ότι το βίντεο αποκλείστηκε παγκοσμίως. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν μου έχει ξανασυμπεί σε άλλα μου βίντεο αυτό το πράγμα. Ωραία. Είναι το πρώτο βίντεο που συνέβη αυτό, δεν ξέρω γιατί συνέβη. Το YouTube, παιδιά, δεν πάει καλά, δεν πάει πολύ καλά, ωραία. Συνέχεια εμφανίζονται τροποποιήσεις κλπ, ωραία. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, τη μία σου εμφανίζει, ας πούμε, τη συνειδητοποίηση, την άλλη δεν σου εμφανίζει κλπ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν είμαι ο μοναδικός YouTuber που του συμβαίνει αυτό ή συμβαίνει και σε άλλους. Ξέρω ότι σε κάποιον, σε έναν YouTuber συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει βγει και έχει κάνει και ένα βίντεο για αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους. Λοιπόν, ή συμβαίνει μόνο σε μένα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Το βιντεάκι βέβαια έχει ανεβεί, υπάρχει, αλλά με το που πάω στο διαχειριστή βίντεο μου γράφει αυτό. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άμα πάτε και δείτε
το βίντεο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Βέβαια όπως σας είπα έχει ανέβει κανονικά στο κανάλι. Έχω κάποια τραγούδια. Έχω δηλαδή αφαιρέσει τον ήχο στο βίντεο και έχω βάλει κάποια τραγούδια. Λοιπόν. Πήγα στο διαχειριστή βίντεο που σας είπα πριν και σε αυτά τα τραγούδια μου γράφει πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν. Εντάξει, και σε άλλα μου βίντεο που έχω βάλει τραγούδια όχι από την βιβλιοθήκη του YouTube, από το YouTube έχω κατεβάσει και τα έχω βάλει, μου γράφει πνευματικά δικαιώματα και τέτοια, αλλά δεν δίνω σημασία γιατί, λοιπόν. Αλλά τώρα όμως, και δεν ξέρω και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή που μου γράφει αποκλείστηκε το βίντεο παγκοσμίως. Δηλαδή, κανονικά, αφού αποκλείστηκε, ωραία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ωραία, θα έπρεπε να έχει κατέβει. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πατάω στο πάνω εκεί που λέει αποκλείστηκε παγκοσμίως και μου εξηγεί τους λόγους. Μάλλον όχι τους λόγους, μου λέει ότι απλά αποκλείστηκε το βίντεο από όλες τις χώρες. Λοιπόν, αυτό πρώτη φορά το καλά YouTube, πας καλά. Δηλαδή, τι να πω, αυτό πρώτη φορά το συνάντησα. Τέλος πάντων, όπως σας είπα, το βίντεο θα έπρεπε να έχει κατέβει αφού έχει αποκλειστεί. Το βίντεο όμως παραμένει. Αλλά παραμένει και το άλλο στο διαχείριση βίντεο που σας είπα. Τώρα τι συμβαίνει πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι το YouTube, παιδιά, δεν πάει καλά. Ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε κανέναν άλλον YouTuber αυτό που να γράφει δηλαδή αποκλείστηκε το βίντεο σας από όλες τις χώρες όπως μου γράφει εμένα. Λοιπόν, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο το γράφει αυτό τέλος πάντων. Γιατί σας είπα και σε άλλα μου βίντεο έχω βάλει διάφορες μουσικές από το YouTube που έχω κατεβάσει και δεν μου έχει γράψει ποτέ τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Το έκανα για να σας ενημερώσω να ξέρετε τι συμβαίνει. Αν τυχόν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο, το βίντεο ξαναλέω όπως θα δείτε και στην εικόνα, στη φωτογραφία. Είναι με αυτό ρεμα, το πρώτο μου βίντεο για τη νέα σειρά μαστορέματα, αλλαγή λάστιχου στο πλυντήριο. Και ναι, αυτό βασικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή τη μια πάει καλά το YouTube σε εισαγωγικά. Την άλλη, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα θέλετε κάτω στα σχόλια, πείτε μου τη γνώμη σας. Πάντως, αυτό, ξαναλέω, πρώτη φορά το έχω συναντήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Να είστε όλοι καλά.
Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο ημέρα, καλή δύναμη.